Καμία έκπληξη φαίνεται πως δεν προκαλεί στους δημότες τόσο η δεύτερη Κυριακή σε Δήμο και Περιφέρεια, όσο και η μεγάλη εποχή, καθώς η συγκυρία που βιώνει η χώρα είναι φυσικό να αντικατοπτρίζεται και στην αποδοκιμασία ή απαγοήτευση του κόσμου. Αφού έτσι έγινε, ας γίνει, ας υπάρξει δεύτερος γύρος. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που κανένας δεν πήρε την πλειοψηφία, πρέπει να υπάρξει δεύτερος γύρος. Έτσι το σχολιάζω και όλα αυτά δείχνουν ότι κανένας δεν μπόρεσε να βγει. Δηλαδή ο κόσμος δεν ήθελε κάποιον να βγει από τον πρώτο γύρο. Και πιστεύω ότι είναι καλό, θα είναι αμφίρροπο αυτό εδώ. Οπότε μέχρι τελευταία στιγμή κανείς δεν θα ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Ναι, μέχρι τελευταία στιγμή κανένας δεν θα ξέρει τι πρόκειται να γίνει, αν και τα πράγματα λίγο, τουλάχιστον στο Δήμο, κλείνουν προς τον παλιό δήμαρχο, ας πούμε. Εκεί είμαστε μόνο λίγο σίγουροι έτσι, για το αποτέλεσμα, αλλά για τις νομαρχιακές εκλογές δεν είμαστε και τόσο σίγουροι. Και σε ό,τι αφορά στην εποχή, πώς το σχολιάζετε το γεγονός αυτό? Είναι μια πολιτική στάση η εποχή. Πολλοίς κόσμος δεν θεωρεί ότι οι εκλογές είναι πάντα μια καλή διέξοδος, ας πούμε, για να εκπροσωπηθείς. Φυσιολογικό. Φυσιολογικό. Γιατί το λέτε αυτό? Αφού στην πλειοψηφία, στην πλειονότητα σε όλη την επικράτεια, ελάχιστοι δήμοι είναι που βγάλαν από τον πρώτο γύρο. Γιατί να έβγαζε η Ξάνθη από τον πρώτο γύρο δήμαρχο? Φυσιολογικό. Όπως όλη την Ελλάδα, το ίδιο και στην Ξάνθη. Πώς σχολιάζετε το γεγονός της αποχής? Βλέπουμε μια αρκετά μεγάλη αποχή. Η αποχή είναι ότι δεν δίνει σημασία πολύ ο κόσμος. Είναι αποκαρδιωμένη από τις πάντες. Με την δυστυχία που επικρατεί και με τη λιτότητα που επικρατεί και σου λέει τι να πάω να τρέχω να ψηφίσω. Παρότι ο καιρός ήταν ωραιότατος και μπορούσε άνετα να πάει με τα πόδια να ασκήσει το δικαίωμά του. Είναι δύσκολο κανείς να πιάσει το 51% από την πρώτη. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Λοιπόν, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, διαμορφώθηκε αυτό το αποτέλεσμα και συνεπώς θα διηγηθούν την επόμενη Κυριακή σε εκλογές και όποιος βγει. Σε ό,τι αφορά στην περιφέρεια, εκεί τα πράγματα πώς τα βλέπετε εσείς? Είναι αμφιλεγόμενο, δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει επακριβώς. Αφού έχουν τα ίδια ποσοστά από εκεί και μπρος, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκφέρει γνώμη κανείς το ποιος από τους δύο θα βγει. Είναι αυτό που σας είπε ο κύριος, είναι εντέρπι. Και σε ό,τι αφορά στο ποσοστό της αποχής? Είναι αποκαρδιωμένοι και από τους δύο χώρους. Από αυτούς που εναλλάσσουν την εξουσία. Αυτός είναι ο λόγος. Είναι αποκαρδιωμένοι. Έχουν δοκιμαστεί και οι μεν και οι δε και επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη. Πώς σχολιάζετε εσείς το γεγονός της αποχής? Μια αποχής λόγω κρίσης. Λόγω κρίσης, γι' αυτό υπάρχει και η εποχή αυτή. Άμα δεν υπήρχε κρίση, πιστεύω πως ο κόσμος θα το βλέπει και σαν τριήμερο, θα έβγαινε λίγο παραέξω για να δει και τους δικούς του. Και λόγω κρίσης δεν μπόρεσε να το κάνει. Για τα αποτελέσματα στην περιφέρεια, όπου και εκεί αυτά έφεραν δεύτερο γύρο εκλογών? Αυτά είναι λίγο δύσκολα. Πιστεύω δεν μπορώ να έχω απόλυτη σιγουριά 100% να σου πω ποιος θα τα πάρει, γιατί είναι πολύ κοντά και γι' αυτό δεν μπορώ να φέρω γνώμη. Φαίνεται ο κόσμος είναι αναποφάσιστος. Δεν έχει συγκεκριμένη θέση. Τι να σου πω. Υπήρξε όμως και ένα μεγάλο ποσοστό αποχής. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Με αυτά που συμβαίνουν είναι δυνατόν ο κόσμος να μην κάνει αποχή? Ήταν αναμενόμενη δηλαδή κατά τη γνώμη σας? Φυσικά και πολύ περισσότεροι, αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος στο τέλος φαίνεται σκέφτηκε ότι αντί να πάει για εκλογές ολόκληρο το κράτος, ας πάει η περιφέρεια. Εν αναμονή λοιπόν του δεύτερου γύρου, αφού στην πρώτη Κυριακή νικητής αποδείχθηκε η αποχή που συγκέντρωσε ποσοστά τα οποία στο Δήμο Ξάνθης άγγιξαν το 48% περίπου. Γεγονός που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και στους τοπικούς άρχοντες, οι οποίοι οφείλουν να πάρουν το μήνυμα που έστειλαν οι Ξανθιώτες.